Όπως έχω ξαναδηλώσει κατά το παρελθόν και εντός του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αυτή η άποψη των μελετητών, το 20% να πολεοδομηθεί και το υπόλοιπο 80% να γίνει πάρκο, είναι άποψη των μελετητών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Από εκεί και πέρα βρίσκεται σε διαβούλευση, οπότε ο κάθε πολίτης, ο κάθε φορέας και πολύ περισσότερο δε ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν σε αυτή τη συζήτηση να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και αυτές προφανώς να γίνουν αποδεκτές. Οπωσδήποτε η παράταση, πέραν του ότι είναι μια αναγκαιότητα, διότι το ζητάνε οι ίδιοι οι πολίτες, το χρειάζονται χρόνο και οι φορείς, η παράταση σίγουρα εξυπηρετεί και την υπόθεση αυτή του καθορισμού των χρήσεων και του τρόπου που θα χειριστούμε το θέμα. Είναι όμως πολύ πιθανόν με αυτό το μήνα παράτασης να μην έχουμε την τελική πρόταση για το τι και το πώς πρέπει να μεταχειριστούμε αυτό τον χώρο που σήμερα βρίσκεται εκτός σχεδίου. Όμως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, όπως είπα και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, όλα αυτά τώρα να έρθουν να κουμπώσουν. Είναι πραγματικά η ευκαιρία να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι προφανές ότι αυτό που θα πρέπει να αποτυπωθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα είναι αυτό το Master Plan που εν τέλει βεβαίως θα αποδεχτεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο και θα πρέπει να ταιριάζει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτού του Master Plan.